υπηρετήσει κάτι, να υπηρετήσει κάτι. Δεν μου λέει τίποτα, έλα να... στο στρατό. Να μου πούνε έλα να πολεμήσουμε ή να παλέψουμε ή να συνεννοηθούμε ή να συνεργαστούμε για την κοινωνία που έχει ανθρώπους και συλλογικότητες που δημιουργούν, που έχουν αγωνίες, που έχουν προβλήματα, που έχουν ιδανικά, που θέλουν τέλος πάντων κάτι άλλο, όχι αυτό που τους προέκυψε και είναι αναγκαίο, να απαλλαγούμε από κάποιες ανάγκες. Κάτι τέτοιο θα με συγκινούσε. Άλλο τόσο δεν με συγκίνησε ο συγκεκριμένος στρατός, παιδιά, ο οποίος είναι διάσημος πλέον για τις χούντες του, τις δικτατορίες του. 9! 1! 20! Αυτό το πρότυπο του κοινωνικού φίλου άντρα δεν με συγκίνησε, νομίζω, ποτέ μου. Όταν λέω ποτέ μου, φυσικά από τη στιγμή που άρχισα να γίνομαι άνθρωπος. Και άνθρωπος σημαίνει και συνείδηση, σημαίνει τέτοια πράγματα. Όταν άρχισα να γίνομαι άνθρωπος, δεν με συγκίνησε. Φυσικά, μικρός, χειραγωγημένος από την κοινωνία και τα λοιπά, μπορεί να με συγκινούσε. Μπορεί, από την άποψη ότι δεν το θυμάμαι και ποτέ μου, να το είχα καηλέ να πάω στο στρατό, να πάρω το όπλο. Το όπλο το έλεγα από μικρός να το πάρω, αλλά για την Επανάσταση. Άντε να υποθέσω ότι γνωρίζουν περισκοπιά στον Εύρο. Σωστά. Δεν γνωρίζουν για μας όμως. Δεν γνωρίζουν τι σημαίνει η άρνηση στράτευσης και μάλιστα σε περίοδο που δεν είναι νόμιμο. Και άλλο τόσο τι σημαίνει άρνηση στράτευσης και στην περίοδο που είναι νόμιμο. Δεν είναι μία καλοπέραση. Αντιθέτως, γι' αυτό και το αποφεύγει πολλοίς κόσμος να το αποφασίσει νωρίς, ανάλογα. Συνήθως ο κόσμος κάνει άλλα πράγματα, αυτά που μαθαίνουμε. Βάζει κάποιο γνωστό, μεταφέρεται κοντά στη θιά του. Καλά κάνουν όλοι οι άνθρωποι που ψάχνουν να αποφύγουν το οτιδήποτε στο στρατό, γιατί στο στρατό, σου είπα, είσαι τζάμπα εργάτης για τους αξιωματικούς, τους στρατηγούς και τους υπουργούς. Άμα σε δεχτούνε, το άμα το τόνισες τρεις φορές. Είναι αυτό το πράγμα, ότι έχουν κάνει μία επιτροπή, άμα. Και οι προποθέσεις είναι, τέλος πάντων, μακριά από τα ζητήματα συνείδησης. Α, καλά, αυτό είναι αστείο. Κάτι ηλίθιοι φασίστες, εθνικιστές, αλλά νομίζω ότι είναι πιο πολύ για να τους ακούνε τα παιδάκια, να καταλαβαίνουν πού πρέπει να πορευτούν. Είναι αυτό το της καθυστερημένης κουλτούρα, όχι, μιας λογικής καθυστερημένης, παιδί μου, που την καταλαβαίνω ως ύπαρξη, δεν τη δικαιολογώ όμως. Τους είχαν σε άλλη φυλακή, στη Σύνδο ήτανε, την αυτοδιαχειρίζονταν τη φυλακή και αυτοί, όπως και εγώ, όπως και οι υπόλοιποι αντιρρησίες που μπήκαν στη φυλακή, έτσι και αυτοί, δεν είχαν πρώτοι στο να αποδράσουν. Δίναμε μάχη και μέσα στη φυλακή. Έτσι και οι Ιαχωβάδες. Ξέραν θα πάνε φυλακή και δεν θα φεύγανε από τη φυλακή. Δεν υπήρχε λόγος να τους έχεις κλειδωμένους. Αυτό εννοώ ότι είναι απολύτιστο να, για λόγους συνείδησης να φυλακίζεις ανθρώπους. Νομίζω ότι πιο επικίνδυνο είναι ότι αυτή η πράξη των αντιρρησιών έχει συγκροτήσει μία ιδέα. Αυτή η ιδέα πλέον είναι επικίνδυνη να διαδίδεται κάπως έτσι. Αρνήσου ή κάνει κριτική στο κράτος, στην εξουσία, στο στράτευμα που έχει για να υπερασπίζεται την εξουσία. Νομίζω ότι η προοπτική που δίνουμε είναι επικίνδυνη. Αν θέλεις να κάνεις συναλλακτική θητεία, πρέπει να στείλεις μια επιστολή στο Υπουργείο Άμυνας, στην οποία επιστολή να εξηγείς τους λόγους της άρνησης της στρατιωτικής θητείας. Για να γράψεις αυτή την επιστολή, χρειάζεται αρκετή σκέψη. Πρέπει να θεμελιώνει την άρνησή σου. Από εκεί και πέρα τα πράγματα πάνε σχετικά μόνα τους. Δεν σε ρωτάει κανείς γιατί αισθάνεσαι έτσι, ούτε προσπαθούν να σου αλλάξουν την άποψη. Είναι πάρα πολύ σπάνιο να απορριφθεί το αίτημά σου να κάνεις εναλλακτική θητεία. Αυτοί που αρνούνται τη στρατιωτική θητεία είναι πάρα πολλοί. Αν δεν κάνω λάθος, είναι περίπου η μισή. Το στρατό επιλέγουν άτομα που περιμένουν κάτι από τη στρατιωτική θητεία. Άτομα που δεν έχουν πρόβλημα να καταπιέζουν τον εαυτό τους, να μπαίνουν σε τέτοιους μηχανισμούς. Αυτό όμως είναι κάτι που δεν μπορώ να κατανοήσω και να αποδεκτώ. Οι περισσότεροι από τους φίλους μου έχουν αρνηθεί τη στρατιωτική θητεία. Εγώ μεγάλωσα σε αυτό το πνεύμα, χωρίς βία, μέσα στο πνεύμα της ειρήνης και της κατανόησης των ανθρώπων.
Έτσι είναι η ανατροφή που πήρα από την οικογένειά μου, αλλά και από το σχολείο πήρα το ερέθισμα ότι ο πόλεμος δεν λύνει τα προβλήματα του κόσμου. Εδώ στη Θεσσαλονίκη κάνω την εναλλακτική μου θητεία. Με τις γνώσεις και τις δυνατότητες που έχω, στηρίζω την δραστηριότητα της γερμανικής κοινότητας και της γερμανικής ευαγγελικής εκκλησίας. Βοηθώ σε θέματα οργάνωσης και κοινωνικής δράσης. Επίσης, αναλαμβάνω και δικές μου πρωτοβουλίες. Για παράδειγμα, θα έχω το δικό μου περίπτερο στο Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ της γερμανικής ευαγγελικής εκκλησίας. Επίσης, βοηθώ σε κοινωνικό έργο που έχει να κάνει με τη φροντίδα ατόμων με ειδικές ανάγκες. Αν έκανα την εναλλακτική θητεία μου στη Γερμανία, θα διαρκούσε όσο και η στρατιωτική, δηλαδή 9 μήνες. Επειδή όμως είμαι στο εξωτερικό, θα υπηρετήσω 2 μήνες παραπάνω. Αυτό που εμένα με βασάνιζε ήταν ένα δημοκρατικό θέμα. Κατά πόσον μπορεί ένας πολίτης να αρνείται να στρατευτεί, να αρνείται να συμβάλλει στην κοινωνία με έναν τρόπο που η κοινωνία επιλέγει, αλλά αυτός διαφωνεί, πόσο έχει το δικαίωμα να το αρνηθεί αυτό. Η απόφαση της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ μου έλυσε κάθε ενδιασμό, αναγνωρίζοντας ότι είναι ανθρώπινο δικαίωμα κάποιος που δεν πιστεύει στο στρατό και δεν επιθυμεί να εμπλακεί στη διαδικασία του στρατού, το να αρνείται να στρατευτεί. Και αυτό ήταν ουσιαστικά το στοιχείο που με έκανε το 88 να αποφασίσω να δηλώσω την άρνηση στράτευσης. Από άποψη ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπάρχει ένα δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης. Τώρα, πώς αυτό εφαρμόζεται στην ελληνική ένομη τάξη, εδώ πρέπει να πούμε ότι δεν είναι συνταγματικό δικαίωμα, δηλαδή δεν η ερμηνεία η κυρίαρχη και του συντάγματος που κάνει και των απλών νόμων που κάνει το Συμβούλιο της Επικρατείας λέει ότι έχουμε ένα δικαίωμα που το δίνει ο απλός νομοθέτης και ο ίδιος μπορεί να το πάρει πίσω αν θέλει με απλό νόμο που ψηφίζεται από τη Βουλή. Φέτος συμπληρώνονται 10 χρόνια από την ψήφιση του νόμου για την θέσπιση της εναλλακτικής θητείας που ψηφίστηκε το 1997. Δυστυχώς οι ελληνικές αρχές το έχουν κάνει σχεδόν ακατόρθωτο το να αναγνωριστεί κάποιος ως ιδεολογικός αντιρρησίας συνείδησης και αυτό βγαίνει εκ του αποτελέσματος. Η Επιτροπή τα τελευταία χρόνια, αν όχι έχει δυσκολέψει, έχει απορρίψει σχεδόν όλα τα αιτήματα των ιδεολογικών αντιρρησίων συνείδησης. Ο νόμος άλλαξε πολλά πράγματα για τους θρησκευτικούς αντιρρησίες, τα έχει κάνει πιο απλά. Για τους ιδεολογικούς όμως, μπορώ να πω ότι με το καιρό μπορεί να γίνονται και χειρότερα. Πέρσι είχαμε 5 παιδιά τα οποία έκαναν αίτηση κανονικά και η Επιτροπή, η οποία ήταν αρμόδια να κρίνει, τους έκοψε. Τώρα, πώς μπορεί μια Επιτροπή να κρίνει κάποιον για το τι πιστεύει, θεωρώ από μόνο του δείχνει το παράλογό του. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει τέτοια επιτροπή. Μία απλή δήλωση θα έπρεπε να αρκεί για να διαπιστωθεί αυτή η ιδιότητα. Ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι 10 χρόνια τώρα βασική υποχρέωση των αρχών είναι να ενημερώνουν τον κόσμο, τους ανθρώπους που πρόκειται να εκτελέσουν τη στρατιωτική θητεία για το δικαίωμα στην εναλλακτική θητεία. Αυτό δυστυχώς δεν γίνεται επαρκώς, για να μην πούμε ότι δεν γίνεται και καθόλου. Η δικιά μας αντίληψη για την κοινωνική θητεία ήταν μια κοινωνική θητεία που θα ενίσχυε την κοινωνική αλληλεγγύη των ανθρώπων και που θα ενίσχυε, αν θέλετε, και την άμυνα της κοινωνίας με τον τρόπο που εμείς το αντιλαμβανόμαστε. Αν θέλετε, αυτό που θα μπορούσε να περιλαμβάνει και αυτό που λέμε πολιτική άμυνα. Για παράδειγμα, δικά μας σχέδια για το τι μπορεί να είναι κοινωνική θητεία θα μπορούσαν πάρα πολύ άνετα να είχαν απαντήσει στο μεγάλο πρόβλημα που έζησε η Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι. Και με τις φωτιές. Πρέπει να πω ότι οι δασοκομάντος δημιουργήθηκαν στην χώρα, αλλά εμείς είχαμε προτείνει ότι θα μπορούσε να αποτελεί μια μορφή εναλλακτικής θητείας. Δεν με βοηθάει εμένα να συγκρίνω την Ελλάδα με τη Μοζαμβίκη, με το Πακιστάν. Θέλω να συγκρίνω με τη Γερμανία, με την Ιταλία, με τη Γαλλία. Τα πλαίσια εκεί είναι πλαίσια επαγγελματικών στρατών. Όπου ακόμα υπάρχει εναλλακτική υπηρεσία, γιατί οι περισσότεροι στρατοί είναι επαγγελματικοί, όπου υπάρχει όμως ο θεσμός της υποχρεωτικής στράτευσης και εναλλακτική υπηρεσία, είναι ένα μήνα μεγαλύτερη, 2 μήνες μεγαλύτερη και με άλλες συνθήκες. Η αντίρρηση συνείδησης είναι ανθρώπινο δικαίωμα, δεν είναι παραχώρηση. Δεν απολογούνται οι αντιρρησίες συνείδησης, γιατί η συνείδησή τους επιβάλλει να μην εκτελέσουν τη στρατιωτική τους θητεία. Έχουν δικαίωμα στην εναλλακτική θητεία, η οποία όμως να είναι σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα. Δεν μπορεί να είναι ξεκομμένη και να παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα ένα δικαίωμα.
Καλησπέρα σε όλους. Παρακαλώ τους ομιλητές ας έρθουν στο πάνελ. I kindly ask the guests and speakers to come to the panel. Καλησπέρα. Λείπει μία. Κωστής που κάνει. Δεν τις βλέπω. I'll get to the next. Είμαστε έξω. Sorry, Andreas. No problem. Let's get. Όχι, αν θέλεις, επειδή θα ξεκινήσει. Και ο Κωστής είναι δίπλα στον Ανδρέας. Who speaks first? Gert does. So we have. No. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί καλεσμένοι, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε σε αυτό το κάλεσμά μας στη σημερινή εκδήλωση με αφορμή τα 10 χρόνια από την εφαρμογή του νόμου για την εναλλακτική υπηρεσία στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε όλους τους ξένους καλεσμένους που παρίστανται. Θα γίνουν 5 τοποθετήσεις από ομιλητές και μετά θα ανοίξει ο διάλογος για ερωτήσεις, παρατηρήσεις ή ακόμη και παρεμβάσεις. Η Διεθνής Αμνηστία παίρνει αυτή την πρωτοβουλία επειδή πιστεύουμε απόλυτα ότι το δικαίωμα στην εναλλακτική υπηρεσία είναι κατοχυρωμένο, αλλά υπάρχει ανεπάρκεια στον νόμο, ότι στην ουσία η υπηρεσία όπως ασκείται στην Ελλάδα, είναι τιμωρητική. Και θα θέλαμε να ακούσουμε και τις πρακτικές και τις πολιτικές που υπάρχουν εκτός της χώρας μας και τις τοποθετήσεις όλων των φορέων. Θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Ανδρέα Σπεκ, ο οποίος είναι υπεύθυνος δράση για την αντίρρηση συνείδησης στη Διεθνή Αντιπολεμική. Sorry, I will translate everything ongoing. At least for the introduction. Και μετά θα μιλήσει οι υπόλοιποι ομιλητές. So, ladies and gentlemen, dear friends, welcome to Athens, and we welcome you to this event for the 10 years since the adaptation of the law for the Objection of conscience in Greece. The Greek section of Amnesty International welcomes you. We believe that the law as applied in Greece is punitive, and we want to hear the practices from other countries. And the panel will discuss various positions, and then we will open the discussion for the rest of the. Of the audience. So the first speaker is Mr. Andreas Speck from WRI. We welcome you. Okay.
αλλά τις έχουν γνώσει τον ξένο. Okay. Is this? Yeah, it's on. Yeah. Okay. First of all, thank you to Amnesty International and the Association of CEOs for inviting me, for inviting all of us. I'm very pleased to be here. And Roses International has been supporting the Greek CEO movement since the beginning of the movement. 20 years ago, I guess, or even more. More than that. So, pleased to be here now. My organization, Roses International, was founded in 1921, when conscientious objection was still much more difficult than it is now, after the First World War, and to bring together war resistors and conscientious objectors in an organization really dedicated to resisting war, and especially with a special focus on refusing military service. At that time, only very few countries, I think in 21 it was two countries, recognized the right to conscientious objection. Now we have many, many more, but still a long way to go. When we look at it on a global level, there's still a lot of countries which unfortunately don't recognize the right to conscientious objection. But for us, I want to say a bit about what do we mean with conscientious objection, because for War Resistors International, we don't see conscientious objection just as an individual right to be exempted from military service. We don't see this individual right also as the aim in itself, as an aim in itself of conscientious objection. But there's different definitions about what is conscientious objection. I think a definition which is very often used in legal terms is that conscientious objection is a genuine decision based on conscience, ethical convictions of what is right and wrong, and not to kill, not to participate in war, which is a very limited and very personalized way to look at conscientious objection. Which is also the reason why this is a definition which is often the basis of CEO laws, of human rights resolutions, and so on. But from my point of view, or from War Resistors International's point of view, we see the way much broader. And for us, conscientious objection is a refusal to take part in militarism, of course, based on an individual decision, but working together in collectives, in social movements. And in fact, I actually prefer the term which we use in Germany, where I come from originally, which is called Kriegsdienstverweigerung, or war service refusal, which doesn't focus on an individual conscience, but has much more the resistance aspect, the refusal aspect in it, or the Spanish term insumisión, disobedience, insubordination, which focuses more on the collective act of resisting than of an individual problem with the military, which is not, for me at least, it's not what it's about. It's also important to say that conscientious objection or resisting military service goes far beyond conscientious objection. There's very different ways to not go to the military. We all know also from the Greek situation that what we can call gray refusal, getting medical exemptions, avoiding in some other ways, is often actually a broader, I wouldn't call it movement, maybe a broader phenomenon, because it's easier, which in some way it's still good, but the problem I have with that is it doesn't take an open stand against militarism, it doesn't confront the military thinking in the laws and society, and so it's politically more or less irrelevant. But it's important to be aware that conscientious objectors are not the only ones who don't go to the military. I want to go a bit to the right to conscientious objection and what does it actually mean. We want the recognition of the right to conscientious objection, but there are certain limitations. We need to be aware when we demand this recognition, what can be the outcome, what do we really achieve with having a recognition of the right to conscientious objection. One important aspect is we know in many societies, in many countries in the world,
where there is no recognition, to be a conscientious objector can actually mean going to prison, being tortured, being killed. We know from the experience we have with Eritrea, for example, that conscientious objection can really mean being tortured and killed, or can mean being imprisoned for an indefinite amount of time. We know of cases of people being in prison for 10 years and more. And so the recognition in this situation clearly is a certain protection for conscientious objectors, because you don't face imprisonment, you don't face torture, abuse. And that is obviously a good thing, because nobody can say prison is a good thing, nobody can say torture is a good thing, and we don't want just to be the strong kind of people being able to be objectors. We want conscientious objection to be something pretty normal, which everyone can do. So it's a good reason to demand the recognition of the right to conscientious objection. But we already saw in the video about Greece that there's a problem with recognition, because who decides who is a conscientious objector? You have these inquisitory committees who claim to be able to decide if you are a real conscientious objector, which is stupid. It's inquisition. Nobody can do that. I'm the only one who can say I'm a conscientious objector. Nobody else can say that. And we even have from Israel a very funny statement from the chair of the conscience committee on a case of a conscientious objector saying, well, we believe that he believes he's a pacifist, but we don't believe he's a pacifist. What does that mean? It's completely absurd. It's a problem which you get if you start to try to judge conscience. The other question is, what do we do with those who get rejected? Are they then not conscientious objectors because the state doesn't recognize them? Obviously, that's not the case. For us, they are conscientious objectors, but they face the same situation we had before. Because they are not recognized, they may face imprisonment, or they have to do the other ways of avoiding military service. Most states that recognize conscientious objection impose a substitute service, or alternative service, or civilian service, or whatever you call that. I only know of one state, which is Paraguay, which doesn't do that. But there's a good reason to oppose that service. I myself, I'm a total objector. I did not do the substitute service in Germany. So how do you deal with those who have a conscientious objection to substitute service? Do you then imprison those, which is what happens in many countries? So another problem we should be aware of. And somehow find a constructive approach to deal with that. Something we don't have to deal with in Europe mostly, but legal recognition of conscientious objection can only work in countries where somehow the legal system, the state, is functioning. If you are in a system of what is often called failed states, of civil war, of several armed factions claiming authority over certain territories, who can recognize conscientious objection? There is no authority, and the different armed factions just recruit. So somehow the whole legal recognition mechanism requires a functioning legal system, a functioning state, which for some people is not what we aim for, because a state is a power structure and violence in itself, from my point of view. And how do we deal with conscientious objection or with recruitment from non-state actors? We have guerrilla groups. I'm working with Colombia, where people, conscientious objectors, are not only faced with the conscription by the state military, but you also have several guerrillas, you have paramilitaries who recruit, and obviously their recruitment is illegal according to state law or international law, but they don't follow that law anyway, because the whole existence of these groups is illegal. So how do you deal with their recruitment? I think another important good thing about the legal recognition of the right to conscientious objection is that it implies, in most cases, not always, maybe Greece is an exemption here, a certain social recognition of conscientious objectors, of the conscientious objection itself. The society accepts that conscientious objection is a valid option, and people are not seen as some strange, mad people who have a problem. But again, in most societies where we have that, there's a substitute service, and then those who refuse substitute service then are often in the position the conscientious objectors have been in before,
because they are then the ones who are a bit strange. Why do they not want to serve their society? I want to serve my society, fine, but I don't want to be forced and told by the state how to do it, which is a different matter. Another thing I think we as the CEO movement, the anti-militarist movement, face is the question of how do we deal. We have heard about Greece, you have heard about Turkey. One of the reasons why people join and not object is you have to have served in the army in order to be a man, in order to marry, in order to be accepted as being proper macho. And obviously that's not something we want to reproduce. But if we face repression as objectors, if we face imprisonment, then very often there's a danger to reproduce the same image, because you have to be the strong objector who resists, even in prison. And that creates a different kind of macho image, or can create a different kind of macho image, which is actually not what we want, because we want to question the whole thing of patriarchy, masculinity, which goes with militarism. And the whole notion how you have to be a man, you have to be violent, you have to be able to deal with weapons, you have to be have fun wearing a uniform, is completely stupid to us. It's not what we want, and I don't. So I think that's something where many CEO movements actually are not very good at, and there's examples from the end conscription campaign in South Africa, where, for example, a gay CEO was in prison and the movement tried to play down the gay side of things because they wanted to be seen as proper men in order to have the recognition of society. But another way I think, well, fuck that, because we don't want that image of masculinity. We want a different kind of gender relations, because militarism is also a system which reinforces sexism, heterosexism, patriarchy, and we need to break out of that, which is a much bigger thing than just questioning militarism. But I think the whole gender order we have now, the whole patriarchal idea, is one of the aspects which keeps alive the militarist thinking in our societies. I guess my time is gone, pretty much. So I want to come to an end. I think SEO movement, and for me, actually, the examples of Greece and Turkey, which are very similar in many ways, although Greece has a very bad law, Turkey doesn't have any, show that we have to look at all these different things and find constructive approaches. We have the debate in both countries about do we accept substitute service, don't we accept that? And that's often a debate, I know from my own experience, can be very tough and almost dividing the movement, which is a danger. I think we just need to accept that we have different positions on that and find a constructive approach to dealing with different approaches to substitute service, but build a strong movement which is not just focused narrowly on resisting military service, but has a much broader vision of all the underlying values we challenge, which is militarism, patriarchy, heterosexism, sexism, and incorporate this in our movement struggle to promote different values and different societies. I think that's much more a chance of being successful than trying to be narrow on service alone. Thank you. Thank you, Andreas. And thank you. Μετά από αυτή την παρουσίαση που μας έκανε ο Ανδρέας σχετικά με τις αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται η δράση της οργάνωσής τους, θα πάρει το λόγο ο κύριος Γκέρτ Γκρόινε. Λυπάμαι για τα γερμανικά μου. Ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Γραφείου για την Αντίρρηση Συνείδησης, την ΕΠΚΟ. You have the speech. Thank you very much. Thank you. Yes, I'm very glad to be here today and with our members from the European Bureau for Contentious Objection that had their annual meeting. I think it was the second one here in Athens. And we have today also
made great decisions, I think. Not only that we had for the first time our Turkish and Cyprus friends among us, and that could combine joint actions between Greece, Cyprus, and Turkey means also Cyprus in it all, not only one part of Cyprus, which is often here in Greece, if I understand well. But we have also changed a little bit our crew. Our Secretary General Hans Dijkman, after many years of service, ended his term, and we elected Alexei Atsouni as new Secretary General of the European Bureau for Content of Action. So I'm very proud that Greece is now in the forefront of the European movement for conscientious objectors. And I think it is met for many years already, because you had the hardest struggle in all European Union member states on getting this right somewhere going, somehow developing. And celebrating the 10th anniversary of your law means also to be proud of a movement which is, of course, never been a majority movement in this country. I understand that quite well. Being in part of a nationalistic country which has always been in war with its neighbor country Turkey for many decades and still has unsolved conflicts with Turkey in Cyprus, which has emergency rules inside the country making conscientious objectors really war criminals for many decades and bringing them into jail, if I remember well, before our organization was formed, for more than 20 years. After the Second World War, even killing them and putting them into death. With such an attitude, such a country having the courage to run for conscientious objection, I think is much more valuable than in many of our countries where this fight was much smoother and much easier. I think this is something we have to celebrate. This is a courageous movement that has done a good and tremendously important job and has, and hopefully, but I think already has changed this country, even if you don't believe. Even if you think you are small and you are very few and everything failed, I think this is not to underestimate what you reached out in a country where the biggest church, for example, is not supporting pacifism or the idea of peace, but is supporting military and the army and is supporting governmental pressure against pacifists. This is a country which is unique in Europe so far, at least in the western part. We have really amazed the first objectors' activities now 20 years ago that took this courage to go to jail, to know that they are suffering hard, and that received, as you could see here on the wall, so much solidarity from all over Europe, but of course a symbolic gesture only. We couldn't help you to get out of jail sooner. You'll get your passport back, but only a couple of months ago, etc., etc. I think this is not to underestimate. This is something which means social movement. This means something where we see that the biggest and strongest, richest and most paid institution like the army fails in the end, because individuals have a power which can, with their own conscience, with their own actions, with their own disobedience, react. We have learned that, of course, in the history from Martin Luther King, Mahatma Gandhi, and we know these movements. And of course, when you're doing something like that in the middle of your own turmoil, you never believe that you are historically doing similar things. This is the time now where we change the role of military in Europe. There's no longer this military role that we had in the beginning of the last century where we were told, our generations before were told, the father is the god of everything, is the origin of everything, the war is the origin of everything. This is no longer a value that you can sell. This is why the armies are in panic. If you are a well-paid officer, you will understand this problem, that because these guys will lose their job. And they are, of course, trying to fight you and to try to fight the idea that losing the military supremacy about the society is something they want to achieve. So they're trying to do everything to bring you into a position of guilt, yeah, of feeling weak, of being discriminated and being a traitor to the society, a coward that is not ready to fight the Turks where they are needed to be fought, and so on. So this is the general ideological fight of the army to defend themselves and their own role. And this is something which we always have to keep in mind when we are
defending ourselves in front of these tribunals, which are kindergarten places. They have no justification at all. How can you sit in front of a military to defend yourself that you are not ready to fight in this bloody army? He has to defend himself while he is wearing a uniform and wasting your public money for doing nothing but asking you silly questions. So this is a situation, I think, where we should change our own role and not always sit there and think we have to defend ourselves and we are weak. So I think the 10th anniversary of this bad law, of course, the law was never made for you. It was made maybe for Brussels, maybe for being quiet on this parliamentarian front in Europe, because these resolutions were